Να πούμε ότι ο Πάπα Αρίνα είναι η εμπορική ονομασία του γηπέδου. ΑΕΚ Αρίνα θα λέγεται σήμερα στις ανάγκες του τελικού, του μεγάλου τελικού του Conference League, καθώς η UEFA δεν επιτρέπει να υπάρχουν εταιρείες στοιχηματικές όταν δίνεται ονοματοδοσία κάποιου γηπέδου που θα γίνει κάποια διοργάνωση της UEFA. Να πούμε λοιπόν καλημέρα λοιπόν από τη Νέα Φιλαδέλφια, η οποία να πούμε ότι ζει σε ρυθμούς τελικού, ωστόσο φαίνεται πως μπαίνει σιγά σιγά από χθες σε ένα άτυπο lockdown εξαιτίας των μέτρων, το οποίο δίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί. Ήδη έχουν τεθεί τυπικά σε ισχύ από σήμερα το πρωί τα μέτρα ασφαλείας λοιπόν, καθώς και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη του μεγάλου τελικού που ανακοίνωσε χθες η ελληνική αστυνομία. Φαίνονται λίγο την εικόνα της λεωφόρου Δεκελίας, του κεντρικότερου δρόμου της Νέας Φιλαδέλφειας. Την εικόνα που παρουσιάζει είναι πραγματικά ένα φρούριο ολόκληρη η πόλη. Υπάρχουν παντού κυκλειδώματα, υπάρχουν παντού λωρίδες που απαγορεύουν τη στάση και τη στάθμευση και φυσικά, όπως είπαμε, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλειστούς δρόμους. Όπως ανακοίνωσε χθες λοιπόν η ελληνική αστυνομία, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών θα βρίσκονται επιποδός από νωρίς το πρωί από σήμερα λοιπόν για την τήρηση των μέτρων. Θα συνδράμουν και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και της κρατικής ασφάλειας. Τι προβλέπει λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός, αυτά τα περίφημα μέτρα λοιπόν, τα οποία ακούμε εδώ και αρκετό καιρό, καθώς γνωρίζαμε ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο τελικό σε μια δύσκολη και ιδιαίτερη περιοχή, όπως λέγαμε, καθώς μιλάμε για μια έδρα αντιπάλου ομάδας. Οπότε λοιπόν ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία 5 ζωνών ελέγχου, από τις οποίες θα περνάνε μόνο όποιοι έχουν μαζί τους το εισιτήριο του αγώνα, είτε το κόκκινο, είτε το μπλε, είτε το λευκό εισιτήριο. Θυμίζουμε, κόκκινο εισιτήριο είναι για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, το μπλε εισιτήριο θα το έχουν οι οπαδοί της Φιωρεντίνα και το λευκό εισιτήριο όσοι έχουν κάνει, είναι ουδέτεροι φίλαθλοι και θέλουν να παρακολουθήσουν απλά τον τελικό σε κάποια ουδέτερη κερκίδα. Θα περνάει λοιπόν από τις 5 ζώνες ελέγχου, φανταστείτε 5 δακτύλιους περιμετρικά της ΟΠΑΠ Αρίνα, του γηπέδου όπου θα γίνει ο τελικός. Από εκεί λοιπόν θα περνάει μόνο που έχει το εισιτήριό του ή διαπίστευση της UEFA. Φυσικά από αέρος, ελικόπτερα και ντρόνους της ελληνικής αστυνομίας θα δίνουν συνεχώς εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, ενώ να πούμε ότι και για αυτό το λόγο θα είναι και τα μόνα ένα αέρα μέσα τα οποία θα πετάνε. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προχώρησε χθες την έκδοση νοτά με την οποία απαγορεύεται από τις 2 σήμερα το μεσημέρι μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης οι πτήσεις ελικοπτέρων και drones που δεν είναι κρατικά ή δεν έχουν κάποια σχετική ειδική άδεια. Να πούμε τώρα ότι χώρος περιμετρικά του γηπέδου έχει αποκλειστεί με κυκλειδώματα, με ειδικά κάγκελα τα οποία στην ουσία απαγορεύουν την είσοδο σε οποιονδήποτε. Περιμετρικά του γηπέδου βρίσκονται μόνο όσοι εργάζονται για τη διοργάνωση του τελικού και φυσικά όσοι έχουν την ειδική διαπίστευση ή κάποιο άλλο λόγο προκειμένου να βρίσκονται εκεί. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά τα κυκλειδώματα θα παίρνουν σήμερα, όπως είπαμε, μόνο όσοι έχουν εισιτήριο και διαπίστευση. Τώρα, για τους πεζούς και τα οχήματα που κινούνται από την υπογειοποίηση μέχρι την ΟΠΑΠ Αρίνα. Για να φτάσουν δηλαδή στο χώρο που λέμε, τον περιβάλλον χώρο που βλέπετε τώρα με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Βαγγέλη του Αγκούρια, ακριβώς από πίσω. Υπάρχουν κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας που σκανάρουν και ελέγχουν τους πάντες, ακόμα και ειδικά οχήματα της UEFA. Πρέπει να σας πω ότι ελέγχονται μπροστά μας με ειδικούς ανιχνευτές μετάλλων, τόσο τα οχήματα όσο και οι πεζοί. Αναφορικά τώρα, να πούμε για τη μετακίνηση των οπαδών, που ήταν και το μεγάλο ζητούμενο, το μεγάλο θέμα της ασφάλειας που αφορά στην ουσία όλη την πόλη, την ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και άλλες περιοχές. Θα δημιουργηθούν λοιπόν 3 σημεία συνάντησης των οπαδών. Το πρώτο που αφορά του οπαδού του Ολυμπιακού θα είναι το στάδιο Ειρήνης στη Φιλία. Ο περιβάλλοντα χώρο του στάδιου Ειρήνης στη Φιλία. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ο κύριο όγκο των οπαδών του Ολυμπιακού, και θα γίνει ένα πρώτο έλεγχο για το ποιοι έχουν μαζί του τα εισιτήρια, ποιοι έχουν ταυτότητα διαβατήριο. Καθώ να πούμε ότι όποιο έχει μόνο εισιτήριο, αν δεν έχει ταυτότητα διαβατήριο, δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο. Πρέπει να γίνει ο απαραίτητο έλεγχο. Και στη συνέχεια, 6.30 ώρα το απόγευμα, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα επιβαστούν στον ηλεκτρικό και από εκεί, χωρί τάση με σειρμού του ηλεκτρικού, θα φτάσουν μέχρι το σταθμό του Περισσού και στη συνέχεια συνοδεία αστυνομικών και πεζοί θα οδηγηθούν και θα κατευθυνθούν προς την ΟΠΑΠ Αρίνα, προς την εξέδρα τους δηλαδή. Τώρα, το δεύτερο σημείο συνάντησης είναι ο περιβάλλοντας χώρος του Ολυμπιακού Σταδίου. Εκεί θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί της Φιωρεντίνα. Οι οπαδοί της Φιωρεντίνα θα οδηγηθούν, να πούμε, θα κατευθυνθούν στην ΟΠΑΠ Αρίνα με λεωφορεία του ΟΣΥ. Θα φτάσουν εδώ δηλαδή οδικώς. Τώρα να πούμε ότι όσοι έχουν μαζί τους εισιτήριο, καθώς πρέπει να γνωρίζουν συγκεκριμένα πράγματα, υπάρχουν μέτρα ασφαλείας και για τους ελέγχους που θα γίνουν. Όποιος έχει μαζί του εισιτήριο για τον αγώνα, πρέπει να γνωρίζει ότι θα φοράει διακριτικά μόνο τον 2 φιναλίστ. Είτε φανέλες, δηλαδή είτε κασκόλ του Ολυμπιακού ή της Φιωρεντίνα. Δεν επιτρέπεται να μπει κάποιος στο γήπεδο με κάποιο άλλο διακριτικό, με κάποιο άλλο κασκόλ. Δεν πρέπει να έχει μαζί του φυσικά ηλεκτρονικά τσιγάρα ή τσιγάρο, ενώ όσοι έχουν σακίδιο, το μέγεθος του οποίου ξεπερνάει τη διάσταση Α4, αυτό θα κατάσχεται και θα φυλάσσεται σε ειδικά ράφια τα οποία θα έχει φτιάξει η UEFA και από τα οποία οι κάτοχοί του θα μπορούν να τα πάρουν μετά τη λήξη του αγώνα. Τώρα, όσον αφορά του ουδέτερου με τα λευκά εισιτήρια που λέγαμε, αυτοί λοιπόν θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του Ηθησίου και στην Ειρήνη. Εκεί λοιπόν μέσα στο γήπεδο, να πούμε, θα ξεκινήσουν για το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο υπάρχουν πρωτόγνωρα μέτρα και μέσα στο γήπεδο. Εκεί λοιπόν σε κάθε θύρα θα υπάρχουν για πρώτη φορά 120 εθελοντές του ΕΚΑΒ προκειμένου να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε κατάσταση ή ανάγκη προκύψει. Και φυσικά πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής με την εντολή ότι εφόσον κάποια φωτοβολίδα ή κάποιο καπνογόνο πέσει στον αγωνιστικό χώρο να κατασβεστεί άμεσα η κάποια φλόγα που θα υπάρξει. Να πούμε τώρα ότι για τον ηλεκτρικό, λέγαμε πριν, θα λειτουργεί μέχρι τις 5 για το κοινό, από τις 6 και μετά θα εξυπηρετεί αποκλειστικά μόνο τους οπαδούς των δύο ομάδων. Τώρα, όσον αφορά από τα μέτρα ασφαλείας, λέγαμε ήδη
Αυτό μην το προσπεράσουμε, ακούω, γιατί από τους κατοίκους Αθήνας το 0,01 θα πάει στο γήπεδο, το 99,99 δεν θα πάει και εξυπηρετούνται πολύ με τον ηλεκτρικό. Οπότε, 5 η ώρα σταματάει παντού, σε όλες τις στάσεις, σε όλους τους σταθμούς. Σταματάει, δεν κάνει στάσεις, κινούνται από εκεί και πέρα μόνο οι οπαδοί των δύο ομάδων. Δηλαδή από Θησίο, από Ειρήνη και από Φάληρο. Από το σταθμό Φαλήρου δηλαδή, που θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πούμε αυτό που λέγαμε. Οι κυκλοφοριακές δεθμίσεις τώρα πρέπει να σας πω, γιατί έχουν ήδη τεθεί από χθες σε ισχύ αυτές τις κυκλοφοριακές δεθμίσεις. Καλύπτουν μια ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Δηλαδή στην ουσία αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας, τη Δημοτική Ενότητα της Χαλκιδόνας, το Δήμο της Νέας Ιωνίας καθώς και το Δήμο της Μεταμόρφωσης. Εκεί λοιπόν έχουμε κλειστούς δρόμους, απαγόρευση στάθμευσης και στάθμευσης. Πρέπει να σας πω ότι από χθες το μεσημέρι υπάρχουν γερανοί της τροχιάς, οι οποίοι σηκώνουν οχήματα τα οποία είναι σταθμευμένα στους δρόμους περιμετρικά του γηπέδου. Ενώ να πούμε ότι κλειστό θα είναι ένα μεγάλο τμήμα της λεωφόρου Δεκελίας, του πλέον κεντρικού δρόμου της Νέας Φιλαδέλφειας, ναι, από το σημείο στο οποίο ενώνεται με την Εθνική Οδό. Και εκεί θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας κάποια στιγμή που θα γίνουν μετακινήσεις κυρίως στον πούλμαν των δύο ομάδων. Εκεί λοιπόν θα κλείσει η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας από το ύψος της Σαχαρνών μέχρι και τη γέφυρα του Βριούλων, η οποία θα παραμείνει κλειστή μέχρι και το βράδυ. Ενώ να πούμε ότι με απόφαση υπενθυμίζεται ότι ήδη από την Κυριακή, με απόφαση του Γενικού Νομικού Διευθυντή Αττικής, απαγορεύεται κάθε δημόσια συνάθρηση καθώς και κάθε είδους πορεία, πεζή ή μηχανοκίνητη, με εξαίρεση τις πλατείες που διοργανώνονται κάποιες εκδηλώσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις πλατείες του Πειραιά, που θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες προκειμένου οι οπαδοί του Ολυμπιακού να παρακολουθήσουν τον τελικό, εκεί λοιπόν θα επιτρέπεται να γίνει αυτή η διοργάνωση. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν τους κατοίκους Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί λοιπόν λέγαμε ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι από χθες έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα σχετικά με αυτές τις διαπιστεύσεις. Να δείτε λίγο το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Ναι. Βρισκόμαστε δίπλα από την ΟΠΑΠ Αρίνα. Εδώ θα γίνει ο τελικός. Όποιος μένει σε αυτά εδώ τα σπίτια, πρέπει να περάσει από αυτά εδώ τα κλειδώματα και θα περνάει από εδώ σήμερα μόνο όταν έχει μαζί του την ειδική διαπίστευση που έχει πάρει από χθες από το πνευματικό κέντρο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, η ειδική διαπίστευση σου ΕΦΑ. Δεν θα περνάει κανείς άλλος εδώ. Είναι μια διάταξη που έγινε για τους κατοίκους που μένουν εδώ πέρα, να σας δείξω ακριβώς τα σπίτια, την απόσταση που βρίσκονται. Βλέπετε τα σπίτια. Είναι σε απόσταση βολής από τις εξέδρες. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η διαπίστευση προκειμένου να εξυπηρετηθούν μόνο αυτοί οι μόνιμοι κάτοικοι. Όσοι μένουν μακριά από αυτό το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, από αυτό το διάδρομο δηλαδή με τα κλειδώματα που βλέπετε, δεν χρειάζεται να έχουν μαζί τους διαπίστευση. Θα κινούνται ελεύθερα μέσα στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας χωρίς να έχουν μαζί τους κάποια διαπίστευση. Είναι κάτι το οποίο, να σας πω, δημιούργησε πολλά ερωτηματικά, καθώς χθες στο πνευματικό κέντρο Δήμου βρέθηκαν χιλιάδες κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας και ρωτούσαν το τι ακριβώς θα γίνει. Πώς θα μετακινούμαστε, πώς θα πάμε στο φαρμακείο. Τους εξήγησαν λοιπόν εκεί οι υπεύθυνοι του Δήμου ότι με την ιδιαική διαπίστευση, μόνο όσοι μένουν σε αυτό το κομμάτι της πόλης, δηλαδή δίπλα ακριβώς από το γήπεδο, στην ουσία μιλάμε για τρεις δρόμους, την οδό Χρυσοστόμου Μήνης, την οδό Καπαδοκίας και τη Φωκώνα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε μόνο αυτοί έχουν ειδική διαπίστευση και μόνο με αυτοί μπορούν να κινούνται σήμερα από και προς τα σπίτια τους. Είναι πραγματικά μια αναταραχή για τους κατοίκους, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Είναι μια μέρα όμως, θα περάσει. Αυτό είναι και οι περισσότεροι. Το αντιμετωπίζουν, θα λέγαμε, αρκετά αισιόδοξα. Είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Είναι ένας μεγάλος τελικός, μια μεγάλη διοργάνωση δίπλα ακριβώς από το σπίτι τους, την πόλη τους. Και φυσικά λένε πως μια μέρα, αν θα περάσει, υπομονή κάνουν. Να πούμε τέλος να πούμε ότι κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και στο Δήμο Νέας Ιωνίας, όλα τα σχολεία των δύο Δήμων, ενώ να σας πω ότι έχει σφραγιστεί και το άλλο Νέας Φιλαδέλφειας ήδη από προχθές, είναι κλειστό από χθες και θα παραμείνει μέχρι και αύριο. Έχει γίνει έλεγχος και έχει σαρωθεί στην ουσία από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους αλλά από και από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ναι, τόσο το άλσος Νέας Φιλαδέλφειας όσο και το γήπεδο το οποίο είναι σφραγισμένο από την Κυριακή. Μιλάμε λοιπόν για δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Η Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα θα θυμίζει πραγματικά φρούριο και η ευρύτερη περιοχή στην ουσία θα είναι μια πραγματικά ελεγχόμενη ζώνη. Από εδώ θα περνάει λοιπόν μόνο όποιος έχει λόγο να βρίσκεται εδώ είτε έχει εισιτήριο προκειμένου να παρακολουθήσει το μεγάλο τελικό του Conference League. Σε λίγο, βέβαια, να ξέρεις, θα εξετάσω τη Μέρη Σκανδάλη, η οποία και τη Λία Χριστάρα, οι οποίες δεν σε προσέχουν, να ξέρεις, με την ιδέουσα προσοχή. Αυτό έχω να καταγγείλω. Θα τις εξετάσουμε, θα τις ρωτήσουμε ακριβώς αν είσαι στη Νέα Χαλκιδόνα, από πού πρέπει να πας να πάρεις τη διαπίστευση για να πας σπίτι σου. Όλα έτσι, δεν ρωτήσουμε. Αλλά εγώ να καταλάβω το εξής. Άρα, δηλαδή, είμαι εγώ παδός του Ολυμπιακού και μένω στην Κηφισιά, ας πούμε. Δεν θα μπορώ να πάρω το μετρό, το Ρισάπ, τέλος πάντων, και να μπω και να πάω στην Νέα Φιλαδέλφεια. Θα πρέπει τι να κάνω, να πάω στο. Ή να πάρω το αυτοκίνητο και να παρκάρω. Ξέρω εγώ, στα πατήσια να βρω και να πάω με τα πόδια. Ή θα πρέπει να φύγω από την Κηφισιά να πάω στο Πασαλιμάνι, στο Φάληρο και να φύγω από εκεί. Ή θεωρητικά πριν τις 5 θα μπορεί να πάρει το εισιτήριό σου, να κατέβει με το ηλεκτρικό μέχρι τον Περισσό και να έρθει εδώ νωρίτερα. Ωστόσο, αυτό που συστήνεται είναι και η απόφαση είναι.
Όπως καταλαβαίνεις, ο σχεδιασμός έχει να κάνει κυρίως με αυτά τα τρία σημεία συνάντησης. Δηλαδή το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το σταθμό της συνέχεια του νέου Φαλήρου. Και από εκεί θα γίνει η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού. Και φυσικά το Ολυμπιακό στάδιο με τα λεωφορεία με τα οποία θα φτάσουν οι Ιταλοί φιλάθλοι. Υπάρχει ο σταθμός του Θησίου αλλά και της Ειρήνης. Από εκεί λοιπόν αυτοί που έχουν τα λευκά εισιτήρια, δηλαδή οι ουδέτεροι φιλάθλοι, μπορούν να μετακινηθούν. Δεν ξέρουν εκεί ενδεχομένως να μπορούν να μπουν και άλλοι οπαδοί που έχουν τα εισιτήριά τους. Φυσικά σε κάθε περίπτωση κάποιος ο οποίος θέλει να φτάσει με δικό του μέσο μπορεί να το κάνει φυσικά με τεμποδίων. Κώστα, μιλάμε για μία απαγόρευση στάθμευσης και στάθμευσης σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι για να φτάσει κάποιος εδώ με το αυτοκίνητό του θα παρκάρει τουλάχιστον στην Αιωνία, στην Ηρακλείου δηλαδή, σε μία πολύ μεγάλη απόσταση.